Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και θεωρώ το χαλί είναι, δίνει κάτι πάρα πολύ ζεστό. Ναι, και εμάς δεν αρέσει σπίτι πολύ. Ναι, και εμάς. Εμένα δεν μου αρέσουν δύο καρέκλες αριστερά-δεξιά, αλλά οκ. Okay. Γιατί α, θεωρώ... τις αλλάζουμε αυτές όμως. Δηλαδή, α, να... αρέσει, εσείς γιατί έχετε δύο καρέκλες. Τι. Εσείς γιατί. Α, είναι γιατί κάνουμε δύο. Είναι δίπλα όμως αυτές. Α, εντάξει, ωραία, συγγνώμη. Ενώ οι δικές είναι απέναντι. Ναι. Δηλαδή, εγώ μπερδεύομαι ποιος είναι ο παρουσιαστής της εκπομπής. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Όλοι είμαστε παρουσιαστές της εκπομπής. Πού μπερδεύεσαι, δηλαδή, είμαστε τέσσερις άνθρωποι. Ρε, παιδί μου, εδώ είναι ξεκάθαρο και εμείς είμαστε εδώ 5-6 άνθρωποι. Είναι ναι. ξεκάθαρο ότι οι παρουσιαστές είναι η Φέη και εγώ. Και τα άλλα παιδιά είναι μέρος μιας παρέας. Δεν σημαίνει ότι είναι υποδιέστερη ή αυτό. Αλλά στον Α. Στην προηγούμενη εκπομπή ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν παρουσιάστρια η Ναταλία ναι. και όλοι οι άλλοι ήταν μέρος μιας παρέας. Δεν μ' άρεσε εμένα η λέξη πάνελ, δεν την έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Ναι. Εδώ τώρα είναι ξεκάθαρο ότι. Δεν ήταν πάνελ και ποτέ. Ποτέ. Εσύ είσαι η παρουσιάστρια και δική της εκπομπής ή είστε μαζί με την. Με την και εσύ είχε όμως έναν βασικό ρόλο, κεντρικό. Εντάξει, οι Γερμανού ήταν ρε παιδί μου το νούμερο, αλλά νομίζω. Και, παιδιά, επειδή το επειδή έχεις, να σου πω κάτι. Να σας πω επειδή συζητιέται κιόλας, γι' αυτό σε ρωτάω για να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί συζητιέται τόσο πολύ αυτό το πράγμα, πες μου σε παρακαλώ. Πες μου εσύ. Δηλαδή εγώ λοιπόν εκεί είμαι σε μια εκπομπή που είμαστε παρέα, είμαστε όλοι μαζί σε αυτή την παρέα και ο καθένας κάνει αυτά που μπορεί καλύτερα. Δεν υπάρχει νούμερο ένα δηλαδή στην παρέα, είναι όλοι ίσοι. Θέλεις να βάλουμε κάποιο νούμερο ένα. Σύμφωνα με την εκπομπή του Σαββάτου, είναι σαφές. Είναι ο Παύλος Σταματόπουλος. Γιατί? Α, δεν παρακολουθήσετε. Τζάμπα πλάκα κάνω. Τραγικό. Είχε πάρει τη θέση μου εκεί πέρα. Του πέραμε την άδεια για να μιλήσουμε. Είναι ο κρατερός καλεσμένος γι' αυτό. Ναι, ναι, γιατί εκεί ήμουνα. Σωστά. Ήμουνα καλεσμένη έκπληξη σε αυτή την εκπομπή. Εντάξει, επειδή ήταν ο κρατερός, ήταν ο άντρας. Γι' αυτό ωραίο, είχε, ωραίο, λοιπόν, είμαστε λοιπόν. Ευχαριστώ. Το κάνουμε έτσι. Και δεν τα πούμε αυτά για τον κρατερό. Κάτσε να λύσουμε το θέμα τώρα της εκπομπής. Μα άρα λοιπόν δεν υπάρχει νούμερο ένα. Δεν υπάρχει θέμα να λυθεί, ρε παιδί μου. Είμαστε μία παρέα τεσσάρων συγγνώμη, ανθρώπων. Συγγνώμη τώρα, να κάτσε ρε Κατερίνα, επειδή τα διαβάζει και εσύ όμως. Μην μου πει ότι δεν διαβάζει, γράφετε στο Ιντερνετ κτλ. Ναι, και γιατί γράφονται τόσο πολλά. Το free καραβάτου, δηλαδή. Το hashtag στο Twitter το έχεις δει. Δεν έχω Twitter. Α, δεν έχεις. Το έχουν πει όμως. Γιατί γελάτε, δεν έχω. Το διάβασα. Τι. Για πες. Έχει γίνει ρε παιδί μου με ένα hashtag στο Twitter. Ότι εσύ καταπιέζεσαι και ότι ελευθερώστε την Κατερίνα, α πούμε. Ξέρω εγώ, δηλαδή κάνει μια πλάκα ο κόσμος, ξέρω εγώ. Ναι, εντάξει, ο κόσμος μέσα από τα social media μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και να σχολιάζει όπως θέλει. Ναι. Δηλαδή, εγώ τώρα γιατί να πάρω θέση πάνω σε αυτό okay. το πράγμα. Εγώ δεν σου πάω, εγώ οφείλω να ρωτήσω, εσύ πες ό,τι θες. Εσύ οφείλεις να ρωτήσεις, ρώτησε και εγώ σου λέω αυτό το πράγμα. Εμένα, α πούμε, αυτό που μου λες τώρα, όχι για αυτό το συγκεκριμένο, αλλά βλέποντας τη σελίδα στο Facebook κτλ. Ή τους ανθρώπους που συναντώ στο δρόμο, χαίρομαι πάρα πολύ. Γιατί βλέπω μία τρομερή αγάπη από το κοινό και μία πολύ γλυκιά αντιμετώπιση, η οποία με κάνει να αισθάνομαι πολύ όμορφα. Στα νούμερα, νομίζω. Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ, πολύ καλά. Ναι, δόξα τω Θεώ. Και το Σάββατο και την Κυριακή είναι πολύ, πολύ ψηλά τα νούμερα. 30, ναι. 30 και κάνετε. Ναι, ναι, ναι. Είναι